at you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. Ο Ακώστα πάρα πολύ ωραία με τον Στάρκιν. Το γύρισμα, ο Κωνσταντίνου 1-0 η Αλκή. Σταυρινός Κωνσταντίνου στο 53ο λεπτό. Και δείτε πώς πανηγυρίζει. Πάει στον πάγκο μαζί του και οι συμπαίκτες του. Η Αλκή λοιπόν μετουσιώνει την υπεροχή της από ένα σημείο του πρώτου ημιχρόνου και μετά μέχρι αυτή την ώρα με τον γκολ του Σταυρινού στο 53ο λεπτό. Ύστερα από την Κάμψα. Χάνει γκολ εδώ η Αλκή. Σουτ από το φυλαχτού. Νέο σουτ και να τώρα. 1-1. Στο 45ο λεπτό η ισοφάριση για την ομάδα της Αλκής με τον Σταυρινό Κωνσταντίνου. Και αφού πριν ο Λίλης έχασε μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει, ήρθε το γκολ. Στο φύ περνάει μπάλα Δημητρίου στον Σταυρινό Κωνσταντίνου, το shoot goal. 2-1. Στο 21ο λεπτό Σταυρινός Κωνσταντίνου χρήζεται σκόρερ, μειώνει και βάζει την Αλκή και πάλι στη διεκδίκηση κέρδους. Μειώνει τον γκολ η Αλκή. Αδράνεια στην άμυνα του. Σουτ στο δοκάρι. Ευκαιρία μεγάλη για την Αλκή. Στο 58 για να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι με την ωραία προσπάθεια Κυπριανού. Σταυρινός Κωνσταντίνου πλάγια στην περιοχή. Έκανε προσποίηση. Δοκιμάζει το σουτ. Ο Πέτρου θα διώξει. Το μάτι περισσότερες φορές από παίχτες που αγωνίστηκαν από την Αλκή. Δώσει το χαρί. Τρατζεύσκι άφησε πανέξυπνα ο Σταυρινός Κωνσταντίνου και φεύγει αριστερά στη γραμμή. Περιμένει τώρα στήριγμα. Κράτησε εδώ στο Σπόλιαριτς. Είναι γι' αυτό που τον έβαλε μέσα ο Σακάς. Σταυρινός Κωνσταντίνου. Κάρλος περιμένει απέναντι στο δεύτερο. Σταυρινός αποκλούει ο Κλέιμαν. Πολύ μεγάλη φάση κατά. Ενστικτόδης αντίδραση από τον Κλέιμαν. Έσωσε την ένωση με το δεξί χέρι. Βλέπετε. Είναι έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει. Το κάνει και πάνω το τριγυρί. Ο Σκόλιαρης νέα φόκουση από τον τερματοφύλακα του Ερμιά. Αυτή είναι η κορυφή. Καλήρη. Τα δίνουν και να κερδίσει την κεφαλιά. Από μακρύ την παραπέρα. Καλή πρώτη κίνηση. Πού το βάλε. Βρήκε τον χώρο, έκανε το σούτ. Βάλε σε σωστή θέση. Ζητάει κυρίως από τους ακραίους μπακ να προσέχουν σε τις συντροφές του. Γιατί ανεβαίνουν πάρα πολύ. Γι' αυτό άλλωστε αυτή η ευκαιρία. Μπράβο από το κόσμο. Πέτες του Κωνσταντίνου τώρα σε ένα διόδυνο. Σε έπρα στην περιοχή ο Πατσίκα Καλιλά. Ομάδα του Ερμή. Στην κορυφή, πότε μέλλον βεβαίως, απλώς όπως στο χώρις δεν δέσεις, εκεί μπορείς να πούλεις. Κωνσταντίνου, πάει απέναντι για τον Κάρλος που προλαβαίνει. Από πολύ κοντά δεν μπορεί να ευστοχίσει ο Κάρλος. Για τον Σπόλιαριτς. Κωνσταντίνου μπήκε στη φάση,
Κάνει και το σούτ, η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία. Δικά στη φάση, από την κεφαλιά που έκανε ο Σπόλιαριτς, να παίρνει την μπάλα και να κάνει αυτό το σούτ το οποίο πέρασε δίπλα στα Ρόκιν. Κωνσταντίνου κράτησε παρά την πίεση του Κοφή. Έρχεται βοήθεια από τον Οικονομίδη. Τώρα μια παλιά, Κωνσταντίνου πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε παράλληλα με την γραμμή τέρματος στο παιδικό. Του Σταυρινού Κωνσταντίνου από τα δεξιά, κοιτάξτε, με τσαμπουκά πήγε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Λίλιου και πάλι δεν μπορεί από πολύ κοντά να σπρώξει την μπάλα στα δικές του. Ο Στήλιτς θα σας βγει και ο Σταυρινού Κωνσταντίνου που την κλείνει. Σε σύμπαθό και τώρα γυρίζοντας κατοχή ο Σταυρινού πέρασε πολύ. Προσπάθησε ο Λαφόρδε τώρα να δείξει την μπάλα, αλλά δεν μένει τώρα η της Αλκή με τον Ακώστα με τον Μαρλόν Σίλβα. Για τον Κωνσταντίνο. Βέβαινει ο Τσίνα, έκανε την Εζέ. Με δύο αλλαγές, μία για την κάθε ομάδα. Ωραία κίνηση του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου έκανε μια εξαιρετική κίνηση. Μπαίνει πλάγια στην περιοχή, κάνει την πάσα. Κρατάει μπάλα και δίνει την κατάλληλη στιγμή στον Ακώστα το σουτ πάρα πολύ. Ο Ανδρέας Κυριάκου για να περάσει τον αγώνα το παιδί Κλαρινά. Σε δικογενείς και ο σφαιριστής, οπότε θα πρέπει. Ζακίτ, καθυστέρησε, του πήρε μπάλα ο Σταυρίνος του Σταυρίνου. Στη συνέχεια γλίστρησε για την ισορροπία του, πάλεψε όμως. Μπάλας και σέντρα στην περιοχή, απομακρύνει ο Πανούς. Τον πάγκο τον Σταυρινό Κωνσταντίνου με πόσο. Τον Κωνσταντίνου, ο οποίος έστειλε την παλιά στην περιοχή, έξοχη ενέργεια από τον Μάριο Ηλία Δίσκο. Κράτησε μπάλα, θέλει να περάσει υπό πίεση ο Μιχελ Ντάτζε. Νομίζω είναι corner, corner. Έχουν γίνει από την Κυριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Τραβέσει την Κίτε Φλόρες. Βάζει ο Σταυρινός ο Κωνσταντίνου. Αντίπαλο τον Αμαρδουμία. Πολύ ωραία βρίσκει τον Περαμερίκανο το 1-2. Μπαίνει στη φάση ο Εν και τον Ακώστα. Πέρασε η μπάλα για να φτάσει στο κοινό. Φάουλ στη συνέχεια από τον Ενό. Ραϊκεύσκι. Πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Σταυρινός Κωνσταντίνου. Και πήρε φάουλ στην συνέχεια. Σπόλιαριτς. Πολύ ωραία αναλλαγή. Πάμε τον Σταυρινό Κωνσταντίνου. Περιμένουν Μπελαμεϊρή και Κάρλο. Η σέντα στην περιοχή ανεβαίνει ο Μπελαμεϊρή. Ο Κοσλάν ευθυδιάστηκε. Και την συνέχεια έγινε φάουλ με τον Αμαρτυριάν.